Συνέλληνες, αδέρφια μου, πολεμιστές μου. Έχει σημασία ότι πληροφορία από όλους τους συνέλληνες, από όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αλλά και από όλη τη Γαία, να την αναπαράγουμε σε όλα τα social media, αλλά και όπου είναι, σε sites, σε blog, ώστε να δίνεται απλόχερα η πληροφορία και η ενημέρωση της Ελλήνων Συνέλευσης ως πραγματικά μια πολιτική του πολίτη, του οπλίτη. Ο πολίτης είναι οπλίτης, όπως έχω ξαναπεί, και δεν πρέπει να το ξεχάσει κανένας. Έτσι λοιπόν, κάθε πληροφορία, κάθε αλήθεια θα πρέπει να είναι αναρτισμένη, αλλά και να μεταδίδεται σε site, σε blogger, οπουδήποτε, για να φεύγει και να ενημερώνεται όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες. Αυτό άλλωστε είναι η πολιτική. Πρέπει όλοι να ανακατευθούν και να τους ενδιαφέρουν τα κοινά, γιατί το κοινό, το συλλογικό, είναι η ίδια η πολιτεία. Άλλωστε, να μην ξεχάσει κανένας ότι ο πολιτισμός προέρχεται από τον πολίτη. Εάν δεν έχουμε πολίτες, δεν υπάρχει πολιτισμός. Κανένας δεν μπορεί να πει τη λέξη «είμαι πολιτισμένος». Δεν υπάρχει πολιτισμένος. Υπάρχει πολιτισμός. Και ο πολιτισμός είναι στη βάση του πολίτη. Αν δεν έχεις πολίτες, δεν υπάρχει πολιτισμός. Χώρες που τις λέτε πολιτισμένες, δεν είναι πολιτισμένες. Είναι ευνοούμενες και κατασκευασμένες από κέντρα εξουσίας για να εξουσιάζουν αυτούς που είναι στις πόλεις ή στα κράτη, στις εταιρείες. Άρα ο πολιτισμός είναι του πολίτη και ο πολίτης είναι ο πλήτης και είναι σύνολο της πολιτείας. Σε σύνολο η πολιτεία παράγει πολιτισμό. Έτσι, δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα άδικο να πέφτει, τίποτα άδικο να περνάει. Και αυτή, αν το θέλετε, είναι η πολιτική μας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να φτιάξουμε πολίτες, αλλά ούτε πολιτεία. Σήμερα είναι μια τεράστια εκπαίδευση το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί οι καθεστωτικοί μηχανισμοί, οι δογματικοί μηχανισμοί, με ό,τι έχουν επιβάλει και με ό,τι επιβολή μας έχουν φέρει. Θα μιλήσω για το capital control. Το capital control δεν υφίσταται, δεν υπάρχει ως νόμος, δεν κυρώθηκε στην ώρα του, δεν κυρώθηκε στην ημερομηνία που έχει θέσει το Σύνταγμα. Έτσι είναι έκτοτο και δεν υφίσταται ποτέ από τότε που έγινε. Έχουμε αναλύσει, έχω πει τα πάντα, είναι όλα στον αέρα. Βέβαια, αν το βγάλει ένας, το βγάλω μεταξάτωση, το βγάλε ένα παιδί από την Κεντρική, δεν μπορεί να έχει τον όγκο ή να διαβαστεί από όλους. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπήρξε ένα capital control, το οποίο το είπανε τα κανάλια και τα ΜΜΕ, χωρίς να ελέγξουν αν έχει κυρωθεί. Ο νόμος, το capital control, δεν κυρώθηκε εντός της ημερομηνίας που όριζε το Σύνταγμα. Με αποτέλεσμα να μην υφίσταται και να μην είναι ο νόμος ενεργός. Άρα λοιπόν έχουν ένα απενεργοποιημένο άκυρο νόμο που δεν κυρώθηκε βάσει του νόμου και όλα τα κανάλια και όλα τα ΜΜΕ έτρεχαν και έλεγαν σε όλο τον κόσμο για το capital control, το οποίο ταλαιπωρούσε χιλιάδες επαγγελματίες, χιλιάδες κόσμο και συνέγινες στις τράπεζες, αλλά και έκοψε όλη την οικονομία της χώρας στη μέση, την κάθισε τόσο χαμηλά ώστε να περάσουν με τα νέα μέτρα και να κάνουν νέες ανακεφαλοποιήσεις. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά εγκλήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά εγκλήματα που έχουν διαπράξει όλα τα ΜΜΕ, αλλά το χειρότερο έγκλημα το έχουν διαπράξει οι τράπεζες. Οι τράπεζες οι οποίες εκτελούσαν το capital control. Και ρωτώ, όλες οι τράπεζες έχουν νομικές υπηρεσίες. Έχουν χιλιάδες δικηγόρους εκεί μέσα. Οι οποίες αναλύουν τον νόμο και τον εφαρμόζουν. Όταν λοιπόν έστειλε έναν δικό μου άνθρωπο να εκτελέσει, να εισπράξει μια τραπεζική επιταγή 1500 ευρώ, του λέει: «Τράπεζα, έχουμε capital». Του λέει: «Δεν γίνεται». Του λέει: «Πού είναι το capital?» «Δεν ξέρω τίποτα». Αλλά υπάρχει, λέει, ο νόμος. Λέει: «Μπορώ να τον εδώ». Βεβαίως. Και του φέρανε ένα διατακτικό. Λέει: «Αυτό δεν είναι νόμος». Λέει: «Αυτό το φτιάχνω και εγώ σπίτι μου». Ο νόμος που είναι? Μια στιγμή να ρωτήσουμε, να δούμε την νομική υπηρεσία. Δεν υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος δεν έχει κυρωθεί ποτέ σε καμία συνεδρία της Βουλής. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα από μένα τον ίδιο και από την Ελλήνων Συνέλευσης. Οι νομικές μας υπηρεσίες έχουν ελέγξει όλο αυτό το capital. Δεν έχει κυρωθεί ποτέ ο νόμος. Άρα ο νόμος capital control δεν υφίσταται από την αρχή του.
Μετά τους 3 μήνες που δεν κυρώθηκε ή 45 μέρες, δεν το γνωρίζω τώρα, το θυμάμαι καλά, πάβει να ισχύει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα capital το οποίο διέδιδαν τα κανάλια και τα ΜΜΕ τα συστημικά που δεν υπήρχε και διέλυαν την οικονομία στο εσωτερικό της χώρας όλων των Συνελλήνων. Σήμερα οι τράπεζες είναι υπόλογες σε αυτό το έγκλημα που έκαναν, σε όλες τις εισαγωγές, τις εξαγωγές συναλλάγματος, σε όλη τη διαδικασία και σε όλη την οικονομία και για την οικονομία η οποία είναι δικιά μας, του βίου του δικού μας. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει και να γνωστοποιείται μέσα από όλα τα γραφεία, που τα γραφεία τώρα θα πιάσουν δουλειά σοβαρή. Άρα λοιπόν τα γραφεία, όλα τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης αναπαράγουν την είδηση, αναπαράγουν την αδικία που γίνεται και μπαίνουν στον πολιτικό στίβο έναντι αυτής της αδικίας, έναντι αυτής της πολιτικής της τραγελαφικής, έναντι αυτής της δυναστείας και εμείς απέναντι σε ό,τι άδικο έχει συμβεί, σε ό,τι άκυρο, σε ό,τι γενοκτονικό, κάνοντας μια πραγματική πολιτική, οι ίδιοι οι πολίτες, στους ίδιους τους πολίτες, για τους πολίτες, καλώντας όλους τους πολίτες να έρθουν στα γραφεία, να στηρίξουν το δίκαιο, το δικό τους, τον πλούτο τους και να κόψουν, να εξαφανίσουν και να διαλύσουν κάθε άδικο, κάθε γενοκτονία, κάθε παράνοια, κάθε παρανόηση, κάθε ψεύδος. Είτε προέρχεται από την κυβέρνηση, είτε προέρχεται από την ιδιωτική ΑΔΔ, από την ιδιωτική εφορία, είτε προέρχεται από την ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδος, είτε προέρχεται από την ιδιωτική κυβέρνηση, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία, η Ελληνική Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Να ισχυροποιηθεί το έθνος, να πάρουν όλοι στα χέρια τους τη δύναμη και τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να δείτε όλα τα στοιχεία, πρέπει να ζητήσετε τα στοιχεία και να τα βγάλετε, να κάνετε εκπομπές γι' αυτό. Δεν είναι τίποτα. Παίρνετε τα ΦΕΚ, βλέπετε όλη τη διαδικασία, πώς δεν κυρώθηκε ο νόμος, άρα να με επιστολή πια οι περιφέρειες, αλλά και οι κεντρικοί, αλλά και τα γραφεία. Αλλά ακόμα να φωνάξετε και να μαζέψετε όλους αυτούς που από το capital control έχουν βλάβει. Έχουν βλάβει ηθική, έχουν βλάβει οικονομική, να συστρατεύσετε όλο αυτόν τον κόσμο. Αν αυτό δεν είναι πολιτική και αν περιμένετε να βρείτε εργαλεία ώστε να σκοτώσετε το κτίνος που μας δυναστεύει, δεν ξέρω, δίπλα σας είναι όλα τα εργαλεία. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθείτε και όχι να περιμένετε να πέσει τίποτα από τον ουρανό, γιατί δεν έπεσε ποτέ και δεν θα πέσει. Όλα είναι στα χέρια μας. Κινητοποιηθείτε λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία από την κεντρική υπηρεσία, από την κεντρική διοίκηση. Είναι όλοι οι νόμοι και τα ΦΕΚ. Βγείτε να κάνετε εκπομπή. Όταν λέω εκπομπή, πέραν του κάθε μπλοκ και του κάθε σάιτ και του κάθε ραδιοφώνου, να στείλετε επιστολές σε τράπεζες που εκτελούσαν το capital control να μας εξηγήσουν με ποιο νόμο, να μας εξηγήσουν με ποιο νόμο εκτελούσαν το capital control. Όταν ο νόμος δεν έχει κυρωθεί και δεν ισχύει. Άρα, στη χώρα μας είχαμε δύο ταχύτητες. Η μία ήταν για αυτούς που γνώριζαν ότι δεν υπάρχει capital control, οπότε πήγαινε, έφεραν χρήματα και δεν έτρεχε τίποτα, όπου ήθελαν αυτές οι τράπεζες, σε όποιον εμασόνο, σκιά ή δικό τους κατασκεύασμα, και για τους άλλους που τους είχαν στην άκρη και δεν εκτελούσαν καμία διεργασία τραπεζική, μόνο και μόνο επειδή υπήρχε capital, που δεν υπήρχε capital και δεν υπάρχει και δεν έχει κυρωθεί ο νόμος, άρα είναι παράνομος, άρα εγκληματούσατε όλοι χωρίς νόμο, τράπεζες, κανάλια και δικηγόροι, στη χώρα μου και στους συνελληνές μου, χωρίς νόμο και χωρίς να υπάρχει νόμος. Τώρα είστε υπόλογοι όμως, γιατί αυτό το έχετε πράξει. Οι πολίτες που έχουν πληγεί και έχουν βλάβει από το capital control να συστρατευτούν, να τους δώσουμε τα στοιχεία ώστε να πάνε στην τράπεζα που ήταν το capital και τους κατέστρεψε την επιχείρηση, το κατάστημα, το γραφείο, το μαγαζί, το σπίτι ή το θάνατο, γιατί δεν είχε λεφτά να πληρώσει και δεν ταξίδεψε, και να ζητήσει τα ρέστα. Για ποιο λόγο η τράπεζα του είχε βάλει capital τόσο καιρό, εφόσον ο νόμος δεν έχει κυρωθεί? Οι τράπεζες έχουν νομικές υπηρεσίες, οι τράπεζες είναι συνεργάτες και συντεχνίες έχουν κάνει με όλο το παρακράτος και το καθεστώς, συνεργεί στη γενοκτονία και σε εγκλήματα πραγματικά νομικά και κακουργήματα, άνευ προηγουμένου. Και βεβαίως, άνετα μπορεί μια μηνυτήρια αναφορά, αφού μπείτε σε μια διαδικασία και συστρατεύσετε και τον κόσμο, να κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα του Άγιου Πάγου, πώς το capital στεκόταν και διέλυε τη χώρα μας τη στιγμή που δεν υπάρχει ο νόμος. Είναι τόσο σοβαρό αυτό το όπλο και έχει τόσο μεγάλη πολιτική απήχηση, άμα το θέλετε, και να εισπράξετε πολιτικά ωφέλη
και να εισπράξετε κόσμο, αλλά να καταλάβει ο κόσμος, ώστε να καταλάβει χιλιάδες πράγματα που γίνονται και να ξεκολλήσει, να ξεμπλοκάρει, να πάρει θάρρος, να πάει απέναντι στην τράπεζα, να του εξηγήσει η τράπεζα πώς του κλείδωνε τα χρήματα για τους λογαριασμούς. Με ποιο δικαίωμα το έκανε, αφού δεν υπάρχει νόμος. Τράπεζα να έχει νόμο κάπιτο δεν υπάρχει στις Ελληνές μου. Έχει μόνο ένα διατακτικό το οποίο είναι γελίο. Εσείς έχετε τα ΦΕΚ στα χέρια σας. Δίνω λοιπόν εντολή τώρα να βγουν τα ΦΕΚ και να ασχοληθείτε, γιατί αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να μπει στον κόσμο, λιάνισε τον κόσμο και θα πρέπει αυτός ο κόσμος τώρα να επιστρέψει και να πάρει το δίκαιο, να καταδικάσει το άδικο και όλο αυτό είναι ένα πολιτικό μεγάλο σκαλοπάτι, το οποίο τα ΜΜΕ δεν μιλάνε. Βεβαίως οφείλεται γραφεία, περιφέρειες, από όλη την Ελλάδα, γιατί οι τράπεζες είναι σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια είναι σε όλη την Ελλάδα, το δικαίωμα είναι σε όλη την Ελλάδα και όταν βγαίνει ένα ΦΕΚ βγαίνει για όλους τους Έλληνες. Άρα μην περιμένετε να τα κάνει η Αθήνα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι συστρατευμένες, αλλά από την ώρα που έχεις τα ΦΕΚ στα χέρια σου και έχεις την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί φοβάσαι. Πήγαινε και λιώσεις τώρα. Μέχρι αποζημιώσεις σε τράπεζες, τη στιγμή που έχεις βλάβη μπορείς να ζητήσεις. Και είναι ο καιρός να επιτεθούν οι Έλληνες με πραγματικές αλήθειες, τις οποίες μας στέρισαν, μας διέλυσαν την οικονομία και ξανά έκαναν και ανακεφαλοποίηση. Δεν είχαμε λεφτά, είχαμε capital control τόσα χρόνια. Είναι μεγάλα τα πολιτικά σκαλοπάτια που μας δίνει το καθεστώς, είναι πολύ μεγάλες οι χειρολαβές για να πιαστούμε, αλλά και να πιάσουν και οι συνέλληνες. Και είναι τεράστιο το πολιτικό δρόμενο τώρα, με μια τεράστια λεωφόρο, με χιλιάδες πράγματα που τα έχουν ήδη κάνει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, δεν το είδα, θα το διορθώσω. Τι να διορθώσεις. Τόσα χρόνια capital control έχεις διαλύσει τη χώρα και συνεχίζει ακόμα με capital. Και βγαίνουν στα κανάλια και λένε τελικά το capital θα ανέβει από 1600 θα πάει 1800. Ρε μας δουλεύετε ρε πούστες. Ρε πλάκα κάνετε. Και κάνετε όλη πλάκα με εμάς, με τη ζωή μας. Και ακούμε όλα αυτά τα κανάλια να στείλετε επιστολές στα κανάλια με εξώδικο. Ένα εξώδικο τα γραφεία της Αθήνας θα το στείλει και τα κανάλια στην Αθήνα. Δεν είναι ακριβό το εξώδικο. Να στείλετε εξώδικο στα κανάλια με όλο τον νόμο ως πολίτες και ως γραφεία. Στα κανάλια, στις εφημερίδες, για το capital control, με θέση και με δημοσίευμα και η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε θα πρέπει να το δημοσιεύσουν. Το αν δεν θα το δημοσιεύσουν, πάλι θα έχουμε τη διαδικασία ότι σε ενημερώσαμε και δεν το πες, άρα είσαι εγκάθετος. Και πες μας γιατί δεν ενημερώνεις την είδηση προς το κοινό, όπως άλλωστε είσαι υποχρεωμένος ως μέσο μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσεις αλήθεια. Εμείς δεν σου λέμε να βάλεις κάτι δικό μας να διαφημίσεις εμάς. Βγάζεις αυτή την αδικία, την οποία την έχει ανακαλύψει η Ελλήνων Συνέλευση και ο Αρτέμις Όρας, το οποίο έχει ένα πολιτικό κόστος, άμα το θέλετε, έχει ένα γενοκτονικό σημείο για όλο τον ελληνισμό, για όλη την οικονομία μας, όπου έχουμε έρθει εδώ και μέχρι που θα πάμε. Έχει σημασία λοιπόν να εκμεταλλεύεστε κάθε τέτοια διαδικασία στο έπακρο. Το αν θα το δημοσιεύσει το κανάλι ή όχι είναι δικιά σας δουλειά. Είναι δικιά του δουλειά. Αν δεν το κάνει, θα πάμε αλλού. Ως εγκάθετα δεν το κάνει. Γιατί εσείς, σας ξαναλέγω, είστε οργανισμός. Είστε οργανισμός μη κυβερνητικός. Αμοιγές ελληνικού για τα δικαιώματα των Ελλήνων απανταχού της γης. Αν αυτό το δικαίωμα δεν το στηρίξετε, τι θα στηρίξετε. Αν δεν στηρίξετε τον πλούτο σας, αν δεν στηρίξετε οτιδήποτε γίνει και απέναντι στο καθεστώς, δεν ξέρω για ποια πολιτική μου λέτε. Αυτό είναι πολιτική. Όταν ο πολίτης ασχολείται με τα κοινά και δεν αφήνει το άδικο και τσακίζει κάθε άδικο που βλέπει μπροστά του, είναι μία πολιτική και ο επίσημος λόγος να συστρατευτούν οι πολίτες στο στόχο και στο σκοπό. Βεβαίως οφείλεται και γραφεία να το κάνουν και περιφέρειες να το κάνουν. Έχουμε τόσα πολλά γραφεία που μπορεί να το κάνουν. Βεβαίως να καθίσετε κάτω, να αρχίσετε σε κάθε πόλη να ρωτήσετε τις τράπεζες που σας είχαν capital control και έχετε δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες να στραφείτε κατά τις τράπεζες με ποινική δίωξη και με αστική αγωγή, να ζητάτε αποζημιώσεις και να καταδικαστούν για αυτό που κάνανε σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες. Αναπεριοχή. Γιατί το κάνετε. Τι περιμένουμε να κάνουμε. Να τους κοιτάμε και να συζητάνε στα κανάλια ότι έχουν capital. Οι αποδείξεις στα χέρια σας θα τις δείτε όλα, όλες. Συστρατεύστε νομικούς, οικονομολόγους, δείχτε τα χαρτιά, συζητήστε τα με το θέλετε. Αυτά είναι τα συμβούλια μας και όχι τα συμβούλια να κάνουμε για να βγάζουμε αποφάσεις ποιον θα διώξουμε και πού θα κάνουμε μορφή. Συζητήστε σε συμβουλίο σας. Καλέστε 10 ανθρώπους κάτω να συζητήσετε. Βγάλτε ένα πόρισμα, βγάλτε μια νομική γνωμάτευση και σκίστε τους ρε παιδιά. Σκίστε τους.
Αυτοί βγάζουν νόμους που δεν είναι κυρωμένοι και τους εκτελούν χωρίς να υπάρχει νόμος. Πόσο πιο παράνομο να γίνει σε όλη την επικράτεια και διέλυσαν την οικονομία μας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι προκείμενο. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς μόνο που το είπα. Άρα πρέπει να το πείτε το μεγάλο κανάλι και εσύ να κάθεσαι. Όχι, εσύ πρέπει να ασχοληθείς με τα κοινά. Ασχοληθείτε και σκίστε τους. Ασχοληθείτε και σκίστε τους. Κάντε πολιτική. Κάνετε πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Να σκίζεις και να εξαφανίζεις και να διαλύεις κάθε άδικο που είναι μπροστά σε σένα και σε κάθε πολίτη ο πλήτη. Αν δεν το κάνεις γιατί εσύ το είδες, το άδικο αυτό θα επιστρέψει σε σένα. Και θα σε αλιανίζει πάντα, θα σε δυναστεύει και θα σε διαλύει. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν πρέπει να αφήσουμε. Θα αφήσεις αυτό το τεράστιο τώρα που δεν υπάρχει νόμος και αλιανίσανε τη χώρα. Γελάγανε ξένοι τώρα με capital control και capital δεν υπάρχει. Τι άλλο περιμένεις να κάνεις πολιτική? Αυτοί περιμένουν μια ιδέα να κάνουν πολιτική και δεν κάνουν πολιτική. Πλάκα κάνουν με σένα. Και εδώ συζητάμε για τόσο μεγάλα ζητήματα. Βεβαίως θα το στείλετε σε όλες τις εκπομπές, θα το στείλετε στα κανάλια, θα ενημερώσετε δημοσιογράφους. Καλό θα κάνετε εσείς. Μια επιστολή, μπαπ, το φάξ, το email του. Θα τους είσαι και ένα εξώδικο. Σε ενημερώνουμε, κύριο κανάλι, τάδε, η εκπομπή τάδε. Το capital control δεν υπάρχει και είναι αυτό και η νόμη είναι αυτή. Παρακαλώ, βλέπετε τα, κοιτάξτε τα και κάντε ρεπορτάζ. Ή αλλιώς καλέστε μας να σας εξηγήσουμε. Εσείς θα χτυπάτε όλες τις πόρτες. Ποιες πόρτες θα ανοίξουν δεν το ξέρετε και πότε. Το πότε θα ανοίξει κάθε πόρτα δεν το ξέρετε. Παίζονται τόσα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα, προσέξτε τι σας λέω, είναι άλλη ημέρα. Τη μία είσαι εξάπλα, την άλλη είσαι όρθιος. Την άλλη είσαι όρθιος, την άλλη είσαι εξάπλα. Άρα το πότε θα ανοίξει κάθε πόρτα και το πόσο εσύ θα πιέζεις τις πόρτες και το πότε θα ανοίξουν αυτές είναι μια άλλη ιστορία. Εσύ οφείλεις να το κάνεις. Ακόμη για ό,τι θα κάνουμε και για όποιον έχουμε ενημέρωση στην Ελλήνων πολιτεία θα είναι απέναντι των υποχρεώσεων και των λεγόμενων του, ακόμα και των κινήσεών του που έκανε ή δεν έκανε. Εμείς θα κυνηγήσουμε αυτούς που κάνανε και αυτούς που δεν κάνανε, που μπορούσαν να κάνουν και δεν κάνανε και δεν έκανε. Την ώρα που δεν κάνεις κάτι που πραγματικά είναι στο θεσμικό σου κομμάτι και στο ακριβές κομμάτι των πράξεων που πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, είναι χειρότερο από αυτός που δεν έκανες και συνειδητοποιημένα δεν το κάνεις. Άρα μπορούσες να το κάνεις και δεν το κάνεις. Τι διαφορά έχει? Το έγκλημα το έχεις κάνει ήδη. Έτσι λοιπόν, να καταλάβετε πώς πρέπει να κινηθείτε πολιτικά και πρέπει να σοβαρευτούμε, να διοικηθούμε και να αρχίσουμε ένα καθαρά πραγματικά πολιτικό έργο. Σοβαρά με στοιχεία όπως τα έχουμε. Έχουμε τεράστια στοιχεία και τα χαλάμε, άμα το θέλετε, ή τα διαλύουμε πετάγοντάς τα σε άτοπες κινήσεις. Οι κινήσεις μας είναι συντονισμένες και πολύ συγκροτημένες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η διοίκηση πρέπει να διοικηθούμε. Εκεί πονάμε και τώρα φτιάχνουμε τις μεγάλες διοικήσεις. Πώς θα διοικούμαστε? Πειθαρχημένοι στις διοικήσεις μας, οι οποίες οι διοικήσεις είναι δικές μας. Και μια πολύ πραγματική ελάνια πολιτική που θα κόβονται όλοι στην αλήθεια και στα στοιχεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.